Ήρθε μήνυμα, δουλεύουμε. Καλημερίζω όλους τους κυνηγούς όλη την Ελλάδα. Είμαι σε ευχάριστη θέση να πω ότι από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου η εκπομπή, η αγαπημένη εκπομπή των κυνηγών είναι και πάλι στον αέρα. Εμείς τη μεριά μας κάναμε ό,τι μπορούσαμε όλα αυτά τα χρόνια να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα υπήρχαν. Ξεπεράστηκαν, δόξα τω Θεώ, τα προβλήματα. Το πρώτο μέλημά μας είναι η πληροφόρηση και η καλή παρέα με τους κυνηγούς. Πάντα όμως έχοντας δώσει ως πρώτη προτεραιότητα να ενημερώνουμε τους κυνηγούς, την ενημέρωση των κυνηγών, που είναι και ο κύριος σκοπός αυτής της εκπομπής. Θα κρατάμε παρέα σε όλους, είτε είναι στα αυτοκίνητά τους, είτε είναι στις δουλειές τους, είτε είναι στα σπίτια τους. Είτε είναι φυσικά στον κυνηγότοπο. Και η μεγάλη παρέα θα ξανά είναι στον αέρα. Όλοι αυτά τα χρόνια οι ακροατές μας, οι χιλιάδες ακροατές μας ξέρουν τι εννοώ και από σήμερα το πρωί θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί. Καλημέρα, καλό μήνα. Είμαστε έτοιμοι. Σε λίγα λεπτά βγαίνουμε στον αέρα. Δώσαμε αγώνα για να βγουν οι πρωινές φυλασίες. Όπως και να έχει, τα καταφέραμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς κατά πρώτον που αυτά τα δύο χρόνια δεν μας ξεχάσατε. Ρωτούσατε συνέχεια για τις πρωινές φυλασίες. Είμαστε έτοιμοι εδώ με το Μινά, όλο το team. Θα δείτε και μέσα μετά τα παιδιά. Γιατί δεν είμαστε μόνο οι δικές μας φωνές που ακούγονται. Υπάρχει ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύουν για την εκπομπή όλη την εβδομάδα για να μπορούμε το Σαββατοκύριακο να σας παρέχουμε πληροφόρηση. Θα τα πούμε στον αέρα. Καλημέρα, καλή χρονιά, καλό μήνα, καλημέρα σε όλους τους κυνηγούς. Οι πρωινές εκμηλασίες είναι και πάλι στον αέρα. Η φωνή των κυνηγών θα ακουστεί απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα και όχι μόνο, θα ακουστεί σε όλο τον κόσμο και ελπίζουμε ότι θα ακούγεται για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Η φωνή των κυνηγών δεν σβήνει και δεν σιωπά. Τα ίδια όπως είναι. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την Era Sport. Ακούτε την εκπομπή Πρωινές Ιχνηλασίες. Πρωινές Ιχνηλασίες. Μια ιστορική εκπομπή η οποία επανέρχεται στην ΕΡΤ, επανέρχεται στην Era Sport, επανέρχεται στα ΕΡΤΖΙΑΝΑ. Οι Έλληνες κυνηγοί, οι Έλληνες ταξιδευτές και πάλι στον αέρα. Μαζί σας από τις 5 ως τις 8 κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί στα μικρόφωνα ο Μίνας Ιορδάνοβλου και ο Σοφοκλής Κοσκινές, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Γιώργος Καρούζος, ο Νίκος και ο Γιώργος Λελούδας είναι και σήμερα μαζί μας και θα είναι σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα εκλεκτός καλεσμένος ο Μανώλης Κατσίπης. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, το μεγάλο ταξίδι αρχίζει και πάλι δύο χρόνια μετά από μία παύση η οποία μας έβαλε σε προβληματισμό. Ίσως δοκίμασε και την αξία και τη δύναμη αυτής της εκπομπής. Παναγιώτης Ιατρίδης είναι σήμερα στον ήχο, όπως είπαμε ο Γιώργος Καρούζος στο τηλεφωνικό κέντρο και στα μικρόφωνα ο Μινάς Ιορδάνοβλου και ο Σοφοκλής Κοσκινής. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Οι πρωινές εκμηλασίες και πάλι κοντά σας. Η εκπομπή των κυνηγών και όχι μόνο είναι ξανά στα GNA, είναι στη συχνότητα της Era Sport 101,8 και 100,9. Θα σας πούμε τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Σιγά σιγά θα μπούμε σε ρυθμούς, θα μαζευτούμε, θα ξαναγίνουμε μεγάλη καλή παρέα. Εδώ είμαστε, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Οι τρόποι λοιπόν που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο 210-60-12-991 και 210-60-12-992. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα μηνύματά σας, μέσω κινητού τηλεφώνου, γράφετε στο τηλέφωνο σας τη λέξη σπορ, λατινικά ή ελληνικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα που θέλετε να μας στείλετε και αποστολή στο 54100. Καλημέρα και καλώς ήρθατε και πάλι στην κυνηγοπαρέα της Era Sport. Μας λέει ο Αντώνης από την Πάρο. Εύχομαι να μας κρατάτε συντροφιά για πολλά χρόνια ακόμα τα πρωινά των Σαββατοκυριακών. Παίρνει να ξημερώσει, λέει, για να βγούμε στο βουνό.
Γεια σου, Αντώνη. Τώρα λογικά στα νησιά και να το πάμε λίγο πίσω. Πάρος η δεύτερη πατρίδα σου, έτσι. Είναι η γυναικοπατρίδα. Ναι. Από πού είσαι, λένε, από το χωριό της γυναίκας. Ακριβώς. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε κι εσείς στη μεγάλη παρέα. Είπαμε ότι οι πρωινές συγκλασίες είναι ένα ραδιοφωνικό ταξίδι. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι που κρατάει 3 ώρες, δεν έχει αφετηρία, δεν έχει προορισμό, δεν έχει τερματισμό. Είναι ένα ταξίδι για το ταξίδι. Ας απολαύσουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι όλοι μαζί. Και ήδη τα πρώτα τηλεφωνικά μηνύματα έχουν έρθει. Είναι ο παππούς πρώτος που τηλεφώνησε από την Ορεινή Μεσσηνία. Καλή εκπομπή, με υγεία σε όλους και καλή κυνηγετική χρονιά. Πράγμα πάρα πολύ καλό έγινε επιτέλους στην Ελλάδα, έπρεπε να γίνει. Αφορά τη δική μας φυλή, την ελληνική φυλή, τον ελληνικό εθνικό. Το έχουμε πει και παλιότερα. Λοιπόν, για να ξαναγήσουμε και τους ακροατές, τους ανθρώπους που επικοινωνούμε. Εδώ είναι το στούντιο της Ερασφόρ. Εδώ είναι ο Γιώργος Ολελούδας, ο οποίος λαμβάνει τα μηνύματα που έρχονται μέσω Facebook. Ο Γιώργος Τσοκαρούζος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο που παίρνει τις γραμμές όσων τηλεφωνούν. Και εδώ είναι η κονσόλα του ήχου με τον τεχνικό, ο οποίος δίνει ήχο στα παιδιά μέσα. Τις δικές τους φυλές, γιατί δίνει τα δελτία ειδήσεων και γενικά είναι ο υπεύθυνος της ροής του προγράμματος. Όπως είπαμε και στην αρχή, να επαναλάβουμε ότι για να ξαναβγεί η εκπομπή στον αέρα χρειάστηκαν να γίνουν πολλές προσπάθειες. Φτάσανε στιγμές που πραγματικά απογοητευτήκαμε. Ποτέ δεν το βάλαμε κάτω, όμως συνεχίσαμε την προσπάθεια. Είναι μετά τα τέμπη. Ναι, αξιά, πριν φτάσουμε. Να είστε καλά, καλώς σας βρήκαμε. Εξαιρετικό σκηνικό του Πολυεθνικού. Μιλάμε για τριγωνία. Και εμείς, και εμείς. Και εμείς που ξαναβρίσκεται την παρέα. Πού πηγαίνετε? Που ήταν μία από τις καλύτερες περιοχές. Α, ωραιότατα. Ωραία, ωραία. Υπάρχει κόσμο στα πλοία και τα τριγωνία. Τα τριγωνία. Έγινε. Άλλες εποχές. Ο Ανδρέας. Έγινε, να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Παρόλο που σήμερα δεν έχει έγινε. Γεια σας. Για να σας ακούσουμε. Ποιος φίλος μας ήταν? Ήταν ο φίλος μας ο Ρουμελιώτης από τη Νέα Πέρα μου Χαβάλας. Η εκπομπή είναι και πάλι κοντά σας, ξεκινάει. Είναι μια τεράστια επιτυχία. Και αυτό οφείλεται στον κύριο Λελούδα με την επιμονή του και την υπομονή του να επιστρέψει και πάλι η φωνή των κυνηγών από την Έρα Σπορ. Αυτή η πολύ μεγάλη οικογένεια η οποία ενώνεται από άκρη σε άκρη. Εμείς εδώ είμαστε για να εξυπηρετήσουμε τους κυνηγούς και πάνω απ' όλα να προβάλλουμε τα θέματα που αφορά το κυνήγι, αλλά και φυσικά να δώσουμε και κάποιες συμβουλές και να βοηθήσουμε για όλη την κατάσταση γύρω από το κυνήγι. Οπότε μένετε κοντά μας, θα προσπαθήσουμε από τη δική μας μεριά, είτε από τη μεριά του κύριου Νίκου, είτε από τη μεριά του Μινά, του Σοφοκλή, ή από τη δική μου, του Γιώργου, να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για ό,τι καλύτερο. Εκεί φάνηκε ακριβώς, φάνηκε άμεσα. Από εκεί μπορεί να σου στείλουν με email. Έχουμε διάφορα κολλήματα. Καλημέρα, είμαι ο Γιώργος Ολελούδας. Είμαστε εδώ και πάλι στις πρωινές συγκλασίες, ξεκίνησαν. Όπως είπε και ο Γιώργος Καρούζος, γίνανε πολλές μεγάλες προσπάθειες έντονες και μεγάλης διάρκειας για να ξεκινήσει και πάλι η εκπομπή. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το αποτέλεσμα μετράει, να είμαστε όλοι καλά, γεροί για να ερχόμαστε εδώ τα Σαββατοκύριακα το πρωινά να σκρατάμε παρέα. Και εύχομαι εγώ προσωπικά να μακροημερεύσει η εκπομπή, να είμαστε εδώ να ανταλλάσσουμε απόψεις, να λέμε διάφορα πράγματα για κυνήγι και για πολλά άλλα θέματα. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά. Ήταν και φορτισμένοι με πάρα πολλά πράγματα, με πάρα πολλές υποχρεώσεις. Ποτέ ουσιαστικά. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας. Και νομίζω ότι είπαμε ότι οι πρωινές συγκλονιστές. Και βέβαια, καλημέρα και στους ακροάτες μας. Λοιπόν, τώρα είναι σίγουρο ότι εκεί που είσαι στη Σύρο, δηλαδή, οι περισσότεροι έχουν πιάσει τις βουνοκορφές και περιμένουν το τρίγωνο να πέρασουν, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι και εδώ, αλλά και στα νησιά με φίλους που μιλάμε στο τηλέφωνο, ο κυνηγητικός κόσμος τουλάχιστον έχει πει στο βουνό και από ό,τι πάλι, από ό,τι μου λένε και από ό,τι βλέπω, όλες και κάτι γίνεται. Μπήκαν λοιπόν οι βάσεις για την καθαρόιμη κοινοφιλία στο κομμάτι και των εκμηλατών στην Ελλάδα και με βάση την απόφαση αυτή μπορούμε πλέον να έχουμε και αγώνες χρηλατών.
Μιλώντας συγκεκριμένα για τον ελληνικό Εχνηλάτη που είπαμε και προηγουμένως ότι είναι υποχρέωσή μας για την ελληνική φυλή και στο τηλέφωνο, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιάννη Τοφραγκίδη, ο οποίος είναι κριτής και θα κρίνει λοιπόν σήμερα, δεν ξέρω αν θα είναι και αύριο, τουλάχιστον σήμερα, από αυτό που γνωρίζουμε, θα κρίνει στην λίμνη πλαστήρα, στους αγώνες που θα γίνουν, θα κρίνει τους αγώνες για τους ελληνικούς Εχνηλάτες. Πριν ακούσουμε τον Γιάννη Τοφραγκίδη, να υπενθυμίσουμε ότι όσοι θέλουν να επικοινωνούν με την εκπομπή μπορούν να τηλεφωνούν στο 210-60-12-991 ή στο 210-60-12-992. Μήνυματα SMS μας στέλνετε, αν γράψετε σπορ, αφήσετε ένα κενό. Στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-160. Λοιπόν, Γιάννης Φραγκίδης στην τηλεφωνική γραμμή, να τον καλημερίσουμε. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Για πρώτη φορά αγώνες ελληνικού Εχνηλάτη. Με κριτή εσένα. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κριτές είμαστε 5 καταρχάς. Να πω και εγώ την καλημέρα μου σε όλους. Καλή σεζόν, καλή έναρξη και κυνηγητική και στην εκπομπή. Είμαστε οι 5 πρώτοι Έλληνες κριτές. Και σήμερα είναι ο πρώτος επίσημος αγώνας ελληνικών Εχνηλατών. Μέσω του ομίλου φίλων του ελληνικού Εχνηλάτη. Ο υπουργός ανεξαρτήτων πολιτικών πεπιθήσεων του καθενός μας έβαλε την υπογραφή του και από σήμερα θεωρούμε και ως μέλος φίλων ελληνικού Εχνηλάτη, αλλά και ως ΚΟΕ, αλλά και ως ελληνική κοινοφιλία, μια ιστορική στιγμή. Πάμε στα μία. Πάμε, 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 πάμ